δώσουμε το λόγο στον Ζαχαρία Μαντά, στον συνάδελφο. Στον συνάδελφο, ναι, εκεί, συνάδελφος από την ΕΡΤ Πύργου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσένα και τον καλεσμένο. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Μυρσίνη. Είναι ο κύριος Ανδρέας Καρατζάς, νομίζω, μαζί σου, σχολικός σύμβουλος. Είναι ο κύριος Καρατζάς, ο σχολικός σύμβουλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Mm-hmm. Πριν να δώσουμε το λόγο στον καλεσμένο, να πω δύο λόγια μόνον, ότι εδώ γίνεται μια πρωτοποριακή δουλειά, θα έλεγα, με την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου της Πάτρας και του καθηγητή του Παντελή Κυπριανού. Είναι καθηγητής επιστημών εκπαίδευσης mm-hmm. και αγωγής προσχολικής ηλικίας. Και το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται εδώ στην Μυρσίνη σε 70 παιδιά, και πρέπει εδώ να το σημειώσω και για να το ξέρει και ο κόσμος, ότι είναι 72 παιδιά που παρακολουθούν τα προγράμματα αυτά σε σύνολο 122 παιδιών, mm. από τα οποία 12 παιδιά είναι 4 έως 6 ετών, 27 παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών, είναι 20 παιδιά ηλικίας 9 έως 12, 5 παιδιά ηλικίας 12 έως 15 και 8 παιδιά ηλικίας 15 έως 18 χρονών. Πόσα παιδιά έχει συνολικά το σχολείο, εδώ, Ζαχαρία? 72 στα 122 σύνολο. Τα άλλα είναι πιο μικρά ακόμα. Μάλιστα. Είναι, πριν από, είναι κάτω από 4 χρονών, 5. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο να τώρα στον καλεσμένο μας, τον κύριο Καρατζά. Να μας μιλήσει για να το μας πει. Κύριε Καρατζά, τι ακριβώς γίνεται εδώ? Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Εδώ από καλημέρα. Την αρχή, από τη στιγμή που ήρθαν οι πρόσφυγες, οργανώσαμε παιδαγωγικές δραστηριότητες για να παράσχουμε στα παιδιά ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα νιώσουν περισσότερη ασφάλεια και μια κανονικότητα εκπαιδευτική, δημιουργία ασφάλεια στα αυτά τα παιδιά. Και από την αρχή όλοι οι εθελοντές, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, γονείς που είχαν τη διάθεση να προσφέρουν, ήρθαν εδώ και δημιουργήσαν διάφορες δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν τα παιδιά για να μπορέσουν να εγκλιματιστούν πρώτα-πρώτα εδώ στο κέντρο, αλλά και να έχουν τις πρώτες βάσεις ελληνομάθειας, ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν να επικοινωνούν. Ποια είναι τα πρώτα μηνύματα που λαμβάνει από τα παιδιά? Τα παιδιά έχουν πάρα πολύ νωρίς ηρεμήσει πρώτα-πρώτα από αυτή την καταιγίδα που πέρασαν στη ζωή τους. Στα πρόσωπά τους έχουν εμφανιστεί χαμόγελα, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν ελληνικά, και όχι μόνο ελληνικά αλλά αγγλικά, και να συνεχίσουν και τη μητρική τους γλώσσα σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς που τυχαίνει να φιλοξενούνται εδώ στο κέντρο προσφύγων. Και γενικά μας δίνουν και εμάς την αίσθηση ότι αυτό που κάνουμε πιάνει τόπο. Έχουν έρθει οι αναπληρωτές καθηγητές, Ζαχαρία, ήθελα να ρωτήσω, οι οποίοι θα ασχοληθούν με τα υπόλοιπα μαθήματα, γιατί ακούσαμε και για τα ελληνικά και για τα αγγλικά, με το υπόλοιπο πρόγραμμα στο σχολείο. Να μας το απαντήσει αυτό, καλώς. Να κάνω μια διευκρίνηση. Μέχρι τώρα ό,τι γινόταν ήταν στα πλαίσια παιδαγωγικών δράσεων, σε ελεύθερη μορφή, χωρίς κάποια υποχρέωση και κάποια συγκεκριμένη υποχρεωτικότητα. Από εχθές που είχαμε μια συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον Δήμαρχο, τον Παντελή τον Κυπριανό και τους διευθυντές των σχολείων μαζί με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να εντάξουμε αυτά τα παιδιά στις σχολικές μονάδες της περιοχής, ώστε να αποκτήσει η εκπαίδευσή τους μια κανονικότητα και όσον αφορά όχι μόνο την ελληνική γλώσσα αλλά και τα άλλα μαθήματα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έρθουν σε επαφή με τα Ελληνόπουλα για να μπορέσουν να ενταχθούν. Και όπως είναι πολύ γνωστό, καμία γλώσσα δεν μαθαίνεται αν δεν την μιλήσεις με συνομήλικούς σου. Εμείς βλέπουμε και τα παιδάκια, βλέπουμε και το χώρο αυτή τη στιγμή. Τώρα έχουμε και μία έκπληξη εδώ. Γιατί στο κλείσιμό μας το καλύτερο είναι τα ίδια τα παιδιά να μας πούν μια καλημέρα. Για να τα ακούσουμε άψογα στα ελληνικά. Για να ακούσουμε. Με τον σχολικό σύμβουλο. Για ξεκινήστε. Είστε καλημέρα. Αυτά έτσι. Σας ευχαριστούμε μπράβο πολύ. Στα παιδιά. Σας μπράβο ευχαριστούμε στα παιδιά. Πολύ και τα παιδιά και σένα, Ζαχαρία, και τον κύριο Καρατζά. Και να είστε πραγματικά καλά. Είναι και συγκινητικό.